επέλεξε την κινητοποίηση στάση εργασίας από τις 10 το πρωί μέχρι τις 1 το μεσημέρι, με απότερο στόχο και σκοπό να καταδείξουμε δημόσια τον ελλιπή ελεγκτικό μηχανισμό που διαχρονικά εδώ και μία δωδεκαετία γινόμαστε αποδέκτες σε μία πράξη η οποία αφενός είναι πολιτική, φύγει τα κλαδικά μας συμφέροντα και έχει και τεράστιες κοινωνικές προεκτάσεις, διότι αλωτριώνει την παροχή υπηρεσίας στο κομμάτι της τουριστικής μεταφοράς. Δυστυχώς, εν μέσω καλοκαιριού, η ελληνική κυβέρνηση κατεβάζει μία τροπολογία η οποία είναι κατάπτυστη, αντισυνταγματική. Τροπολογία η οποία αφορά τις ρυθμίσεις και την ανάπτυξη, τη βελτίωση στο Υπουργείο Τουρισμού, που συνέπεια έχει να επιφέρει την απορρίθμιση. Διότι όταν δεν υπάρχει ενδελεχής έλεγχος σε μια διαμορφωμένη αγορά όλα αυτά τα χρόνια, η οποία παρουσιάζει με την πολυνομία που επικρατεί στην ισχύουσα κείμενη νομοθεσία, παρουσιάζει το φαινόμενο της ανομίας, της παρανομίας, της πειρατείας και δυστυχώς εμπλέκονται και διαπλέκονται θεσμοί, όργανα και πρόσωπα. Το θέμα μας λοιπόν, πέραν από κλαδικό, είναι πολιτικό και έχει και κοινωνικές συνέπειες. Διότι κανένας συνάδελφος από εμάς, τη φερινή περίοδο, που προσδοκά να έχει εισρωές για να ανταποκριθεί στα απαιτούμενα και δύσκολα έξοδα της εποχής που βαραίνουν την ατομική επιχείρηση και τον αυτοαπασχολούμενο ελεύθερο επαγγελματία, κανένας δεν έχει όρεξη να είναι στους δρόμους και να ταλαιπωρεί και το επιβατικό κοινό, καθώς και το τουριστικό ρεύμα που προκύπτει από την επισκεψιμότητα των τουριστών. Εμείς δυστυχώς δεν έχουμε καμία πληροφορία. Οι πληροφορίες διήστανται, είναι συγκεκριμένες. Η κυρία Υπουργός από το 2014 έχει δείξει ποια είναι η πολιτική της βούληση και για εμάς που την αποδεχόμεθα σε θεσμικό και λειτουργικό επίπεδο, κοινή διαπίστωση σε όλους είναι ότι γίνονται προσπάθειες για πλήρη αφανισμό του κλάδου. Εμείς είμαστε συνεχώς σε εγρήγορση και προσπαθούμε μέσα από το συνδικαλιστικό κίνημα και μέσα από αγώνες κλαδικούς να ενεργοποιήσουμε τα μέλη μας που έχουν φτάσει σε ένα επίπεδο μη βιωσιμότητας, έτσι ώστε να αντιδράσουμε με όποια αντίδραση προκύψει με βάση την ψήφιση των συλλογικών θεσμικών οργάνων μας.